Δεν έφταναν οι ελλείψει και η οριακή λειτουργία για την πολύπαθη ψυχιατρική του παχνή και στο προσκήνιο εκ νέου έρχεται η υπόθεση με την κρυφή κάμερα που είχε καταγγελθεί ότι είχε βρεθεί πριν από λίγου μήνε μέσα στο εφημερίο, δηλαδή το χώρο που ξεχωράζονται οι ειδικευόμενοι γιατροί στην εφημερία του. Προφανώ το γεγονό είναι καταδικαστέο. Προφανώ θα πρέπει από χτε να υπήρχε το αποτέλεσμα τη ένοχη διοικητική εξέταση. Ε, δεν έχει σχέση με του μαχόμενου υγειονομικού τέτοιου είδου περιστατικά. Το περιστατικό είχε σοκάρει την κοινότητα του νοσοκομείου και όχι μόνο, με τη διοίκηση περίπου τον περασμένο Οκτώβρη να διατάσει ένορκη διοικητική εξέταση, δίχως όμως μέχρι και σήμερα να έχει υπάρξει οποιοδήποτε πόρισμα για την υπόθεση. Αυτό που ζητάμε εμείς από τη διοίκηση είναι άμεσα να αναδοθεί το πόρισμα ε, της ένορκης εξέτασης για το περιστατικό αυτό. Και την ίδια ώρα, αν υπάρχει οποιοδήποτε υπεύθυνο, να τιμωρηθεί. Σε επιστολή του εργαζόμενου τη κλινική, αναφέρει: Οι γιατροί μα έχουν καταθέσει στην ΕΔΕ εδώ και δύο μήνε και κανένα πόρισμα δεν έχει κοινοποιηθεί. Αναρωτιέμαι, θα μάθουμε ποτέ τι συνέβη τελικά. Ποιο είναι ο υπεύθυνο για την πράξη αυτή και τι έχει καταγράψει, γιατί τόση μυστικότητα γύρω από αυτό το θέμα, θα υπάρξει ενημέρωση από του αρμόδιου για όλα τα παραπάνω, θα υπάρξουν κυρώσει, πώ προστατεύονται οι εργαζόμενοι και ασθενεί. Μήπω το μόνο που ενδιαφέρει του αρμόδιου είναι να προστατεύσουν τον κάτοχο τη κρυφή κάμερα. Κάνοντα λόγο για πέπλο μυστήριου και σιωπή, αλλά και γεγονότα άνευ προηγουμένου στην κλινική, ο εργαζόμενο ζητά να υπάρξει άμεσα ενημέρωση για να μην σέρνονται ανυπόστατα σενάρια που δεν τιμούν σε καμία περίπτωση τον κόπο που καταβάλουν καθημερινά οι εργαζόμενοι τη κλινική. Οι μαχόμενοι υγειονομικοί διεκδικούμε τα δικαιώματα και τα ατομικά και τα συλλογικά όχι μόνο των ασθενών αλλά και όλων των εργαζομένων και ω εκ τούτου, σαν σωματείο, στεκόμαστε απέναντι σε Τέτοιου είδου νοσηρά φαινόμενα που το μόνο που κάνουν είναι να αποτελούν βούτυρο στο ψωμί όσων βουλέπονται το δημόσιο σύστημα υγεία και γενικότερα το δημόσιο χώρο υγεία, πρόνοια και κοινωνική ασφάλισης. Η κάμερα φέρεται σύμφωνα με πληροφορίε που κυκλοφορούν να τοποθετήθηκε από εργαζόμενο τη κλινική με το σωματείο των εργαζομένων να ζητά άμεσα να δοθούν λύσει και απαντήσει. Προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την προστασία των ασθενών αλλά και των ίδιων των εργαζομένων.